Κύριε Λιατζέρη, είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Σωστά. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ξεκινάτε με πολλά όνειρα, φαντάζομαι, τη συγγραφική τέχνη. Είναι λίγο κοινοτυπία ίσως, λίγο κλισέ, αλλά είναι, πιστεύω, μια προσπάθεια η οποία περικλεί πολλά όνειρα. Πείτε μας καταρχήν δύο λόγια για τα όνειρα που έχετε σαν συγγραφέας και στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καταρχάς γράφω πολύ μικρός, από τα 12, από όσο θυμάμαι γράφω. Ξεκίνησα από τα σενάρια, έχω γράψει δύο θεατρικά έργα τα οποία τα έχω ανεβάσει κιόλας, ερασιτεχνικά πάντα. Και έχω γράψει άλλα δύο μυθιστόρηματα τα οποία δεν τα έχω εκδώσει ακόμα, τα έχω στην άκρη που λένε. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έκδωσα το 2014 και φυσικά έχω και ακόμα πολλά όνειρα και πράγματα που θέλω να κάνω. Εξαιρετικά. Και εδώ η υπόθεση βέβαια ταιριάζει και με τα σενάρια, γιατί θυμίζει λίγο σενάριο κινηματογραφικής ταινίας η υπόθεση αυτή. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια. Εγώ διάβασα βέβαια και έχουμε συζητήσει νωρίτερα για την υπόθεση, αλλά είναι χρήσιμο να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, καταρχάς για αυτό που είπατε για το σενάριο, όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει ότι όντως θυμίζει πολύ σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Προσπάθησα να βάλω όσο πολλούς διαλόγους γινόταν. Περιγράφω τους χαρακτήρες μέσα από τους διαλόγους. Και οι γρήγορες εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο θυμίζουν όντως μια ταινία. Τώρα όσον αφορά το βιβλίο, για όσους δεν ξέρουν, οι περιπέτειες του ανθρώπου, του Δημήτρη Στάμου, του πρωταγωνιστή, είναι περιπέτειες ζωής μέσα και του αναθέτει η εταιρεία στην οποία πιάνει η δουλειά να μια ιδιαίτερη αποστολή στις χώρες του τρίτου κόσμου. Ταξιδεύει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στην Ινδία. Μέχρι που ανακαλύπτει πως η εταιρεία το καμουφλάρι εντός εισαγωγικών το ένα παγκόσμιο σύστημα ναρκωτικών. Του χρησιμοποίησε για να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί να ρκωτικών. Μόλις αποφάσισαν να τους ξεσκεπάσουν, μετά από πολλές περιπέτειες που δεν μπορώ να σας πω γιατί θα πω και την ιστορία του βιβλίου περισσότερο, φτάνει στην άκρη του νήματος μέχρι να ανακαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την εταιρεία και πώς μπορεί να τους ξεσκεπάσει και να σωθεί. Αυτό εδώ είναι η ιστορία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αξίες, έχουν αρχές, δεν πουλάνε ούτε τη συνείδησή τους ούτε τη ζωή. Ακριβώς. Στην ουσία είναι μια σύγχρονη οδύσσια. Ένας συνδυσμένος άνθρωπος, κάθε άλλος παρασυνδυσμένος δεν είναι. Περνάω το μήνυμα της ελπίδας μέσα από τα λόγια που περιγράφω μέσα. Γιατί, πώς θα το θέσω τώρα, ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα του στις μέρες μας. Λέει πως περνάει κατάθλιψη, πως δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει περισσότερο την άνερη, εντάξει το καταλαβαίνω. Περιγράφω τις περιπέτειες του ήρωα αυτού και δίνω και το νόημα της ελπίδας, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ελπίδα. Πάρα όλες τις δυσκολίες που περνάει, οι οποίες δεν συγκρίνονται με τίποτα, με ό,τι περνάμε εμείς στις μέρες μας. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις στις οποίες απειλείται η ίδια η ζωή. Δεν είναι και πράγματα τα οποία τα έχω εμπνευστεί και από ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά περάσει και έχω διαβάσει βιογραφίες για να γράψω αυτό το βιβλίο. Και συμβαίνουν, καλώς κακώς συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες. Λοιπόν, οι ήρωές μας μένουν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην ευρύτερη Ανατολή, μετέωροι, προσπαθούν να ξεσκεπάσουν μια μεγάλη υπόθεση βιτρίνας. Αρχικά φωτογραφίζουν το τοπίο και πιάνονται χμάλι, όπως φαίνεται στην αρχή του έργου, αργότερα συνειδητοποιούν ότι όλο αυτό ήταν ένα καλό καμουφλάζ και προσπαθούν να ξεσκεπάσουν. Το θέμα της συγκεκριμένης περιοχής, η κατάσταση πολέμου, οι τοπικοί πληθυσμοί εμπλέκονται στην υπόθεση ή είναι εξεκομμένοι από αυτό? Εμπλέκονται στην υπόθεση, είναι σαν συνεργάτες σε ό,τι συμβαίνει και περισσότερο. Μιλάω για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τους πολέμους. Ποιοι τους χειραγωγούν, ποιοι τους κινούν τα νήματα εν ολίγης. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Υπάρχουν πίσω από τους πολέμους άνθρωποι που κινούν τα νήματα, πιστεύετε? Σίγουρα. Η ερώτηση είναι λίγο ειρωνική βέβαια. Παρόλο που οι πόλεμοι ξεκινάνε για κάποιες μεγάλες ιδέες, όπως ο συγκεκριμένος η ιδέα της ελευθερίας, να πάμε να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους εκεί από τα δεσμά, να κατεδρήσουμε τη δημοκρατία κτλ. Κάτι το οποίο κατέληξε ουσιαστικά σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που βιώνουμε. Και πιστεύω ότι ακόμη και η έννοια της ελευθερίας, όταν προσπαθούμε μια χώρα που είναι αιχμάλωτος, προσπαθεί να ελευθερωθεί, πάλι κάποιος το αποφασίζει ότι θα συμβεί τότε. Πιστεύω ότι πάντα κάποιος κινεί τα νήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος των λαών είναι περιορισμένος. Κάτι το οποίο... Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι καινούργιο αυτό.
πιστεύω ότι πάντα ήταν περασμένο. Ό,τι και να πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είμαστε εμείς. Είναι καταλυτικό η συμμετοχή του πληθυσμού μιας χώρας. Είναι καταλυτική σε οποιοδήποτε σχέδιο, γιατί ακόμα και αν είναι έτσι, ακόμα και αν κάποιος κινεί κάποια νήματα χωρίς την ενεργή συμμετοχή του μεγάλου μέρους του πληθυσμού, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Για παράδειγμα, η δική μας επανάσταση, ακόμα και αν πούμε ότι κάποιος αποφάσισε να ελευθερωθούμε, το απλουστεύονται εντελώς και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εάν δεν είχαν δοθεί ψυχή και σώματι οι Έλληνες. Αν μιλάμε για την επανάσταση του 21, ναι, αλλά τώρα μιλάμε όμως για τον πόλεμο τίποτα. Που συμβαίνει τώρα στο Ιράκ ή στις χώρες του κόσμου. Το ανέφερα σαν παράδειγμα, φυσικά δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σε αυτές τις χώρες ο πόλεμος κρατεί συνεχώς. Και έχουν χειραγωγήσει τους ανθρώπους και τους πολίτες ώστε να πιστεύουν στον πόλεμο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αν κάποιος ταξιδέψει εκεί, εγώ δυστυχώς δεν έχω ταξιδέψει, αλλά μου έχουν μιλήσει άνθρωποι που έχουν πάει, θα δουν τους στρατιώτες στους δρόμους. Έχουν αφήσει την οικογένειά τους, κυκλοφορούν με τα όπλα στο χέρι και στην ουσία είναι χειραγωγημένοι. Είναι μια μόνιμη πόλεμη κατάσταση ακόμα και σε και δεν σκοπεύουν και να κάτι έχουν αυτές οι περιοχές οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Οικονομικά είναι, από οικονομικά ξεκινάμε. Και μετά τελικά, με το πλούτο τελικά η ευλογία του ορυκτού πλούτου είναι κατάρα, να το δεις στην τελική του, σαν τελικό αποτέλεσμα δηλαδή. Εκτός κάποιων πολύ λίγων εξαιρέσεων, παγκοσμίως περιοχές οι οποίες έχουν ορυκτό πλούτο, η Ανατολή και η Αφρική πιο συγκεκριμένα, δυστυχώς έχουν και τους πιο δυστυχισμένους και πιο φτωχούς λαούς. Έτσι ακριβώς είναι. Και το βλέπουμε τώρα τελευταία και στην Ελλάδα αυτό, όπως συμβαίνει στο Αιγαίο και με το... Που δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά τώρα ακούγεται το ότι η Ελλάδα περιέχει πετρέλαιο και το τι συμβαίνει. Το βλέπουμε την έκθρα απέναντί μας, βλέπουμε τι συμβαίνει τελευταία. Ελπίζω η συνέχεια του βιβλίου να μην αφορά τον Δημήτρη Στάμο να λύνει κάποιο πρόβλημα στο Αιγαίο με κάποια πετρελαϊκή εταιρεία. Όχι, δεν υπάρχει. Ευτυχώς όχι. Γιατί πραγματικά θα είναι μια κατάρα για μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία για το βιβλίο. Να είστε καλά. Και γι' αυτό και για το επόμενο και τα όνειρά σας να τα δείτε να πραγματοποιούν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.